Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Έχω θέμα κάθε Κυριακή 5 με 6 το απόγευμα. Σήμερα, όπως όλοι καταλάβατε, κοντά μας είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Αργύρης Δινόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας και σε εσάς. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Σήμερα. Και φυσικά θα κληθείτε να απαντήσετε, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Κυριακή, ως πολιτικοί έρχονται σε αυτή την εκπομπή, σε ερωτήσεις τηλεθεατών που παρακολουθούν μέσα φυσικά και από τα social media, από το Facebook, αλλά και με μια άλλη πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει. Θα δείξουμε ακριβώς στο σούπερ από κάτω τι συμβαίνει με αυτή την πλατφόρμα. ask.fm/έχω θέμα. Κυρίες και κύριοι, εκεί μπορείτε να μπείτε ανώνυμα και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Έχω μπροστά μου. Και ανώνυμα το... κιόλας. Και ανώνυμα, ναι. Μπορούν να το κάνουν και ανώνυμα, διότι είναι πολλοί οι οποίοι θέλουν να ρωτήσουν μέσω του Facebook. Στο Facebook δεν υπάρχει τόση ανωνυμία. Είναι πολλοί που ρωτάνε με το όνομά τους. Άλλοι θέλουν να ρωτήσουν ανώνυμα, δεν θέλουν να φαίνονται δηλαδή. Και έτσι κι αλλιώς, κύριε Μπαζάλη, εμείς απαντάμε καθημερινά στις ερωτήσεις των πολιτών σε ζωντανή επικοινωνία. Σαφώς. Οπότε και σε ζωντανή μετάδοση θα είναι έτσι εξίσου ενδιαφέρον. Ναι, βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το διαδίκτυο είναι και επώνυμο και ανώνυμο. Και καμιά φορά όταν μιλάμε μέσω του διαδικτύου, στο chat ή στο Facebook, δεν ξέρουμε ποτέ με ποιον μιλάμε. Άρα υπάρχει ανωνυμία στο διαδίκτυο. Ναι, υπάρχει ένας παράλληλος ψηφιακός κόσμος, ο οποίος καμιά φορά διαφέρει. Αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι η οργή του πραγματικού κόσμου, δηλαδή της πραγματικής κοινωνίας, καμιά φορά συναγωνίζονται την αντίστοιχη ψηφιακή οργή. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Ο κύριος Δινόπουλος, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα διάστημα ήταν και δημοσιογράφος, ήσασταν δημοσιογράφος και ακόμα νομίζω ότι είστε δημοσιογράφος, παρόλο που είστε πια πολιτικός, όμως αυτό δεν φεύγει ποτέ. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι αυτή. Από δημοσιογράφος, δήμαρχος, γίνατε δήμαρχος. Στη συνέχεια προσπαθήσατε να πάρετε, να διεκδικήσατε την υπερνομαρχία, δεν το καταλάβατε, δεν το πετύχατε αυτό τότε και μετά γίνατε βουλευτής. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι, τουλάχιστον από το βιογραφικό σας όπως το διαβάζω, πώς προέκυψε αυτό, πώς αποφασίζατε να ασχοληθείτε με τα κοινά και στη συνέχεια να μπείτε στην πολιτική. Είχα διαγράψει μια διαδρομή στην δημοσιογραφία, μετά ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και έτσι ασχολήθηκα με τα κοινά. Πρώτα, όπως είπατε, ως δήμαρχος Βελισσίων, μετά η ενασχόληση με την κεντρική πολιτική σκηνή ήρθε λίγο μέσα από την ροή των γεγονότων. Βεβαίως σε μια άλλη εποχή, όπου αν το θέλετε εγώ πρόλαβα ακόμα, για λίγα χρόνια βέβαια, την πολιτική όπως ήταν πριν από την εποχή της Τρόικας και του Μνημονίου, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τελείως διαφορετική η πολιτική σε όμικρον γιώτα ή με όμικρον γιώτα ή η πολιτική με ιτά. Ακούστε, η πολιτική με όμικρον γιώτα, ναι, υπήρχε μία ανεμελιά, υπήρχε αν το θέλετε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν είχε αντιληφθεί την κρισιμότητα των περιστάσεων και το που πήγαινε η πατρίδα. Να σας πω, όταν εγώ εκλέχτηκα βουλευτής το 2007, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και πριν από κανέναν αιώνα, μόλις 6 χρόνια είναι, ακόμα το πολιτικό σύστημα βρισκόταν σε εκείνη εκεί την ευδαιμονική κατάσταση, όπου μέσα από κάποιες πελατειακές σχέσεις διαιωνίζεται. Βεβαίως μετά ήρθαν αυτά που ήρθαν και ζούμε τώρα μια κατάσταση η οποία είναι τελείως διαφορετική. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στις... Θα σας πω, εγώ είμαι από τους πολιτικούς που έχουμε, εγώ νομίζω, όχι και την ευνοϊκή συγκυρία, χωρίς να έχουμε καμιά ιδιαίτερη προσωπική ευθύνη, και δεν το λέω αυτό για να την απεκδιηθώ, να βιώνουμε μια πολιτική κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι φτάσαμε ως εδώ εξαιτίας όλων αυτών τα οποία έγιναν από την μεταπολίτευση μέχρι το 2007. Αυτό 2008. Είναι πολύ σοβαρό που λέτε και το λέω διότι έχω ετοιμάσει και κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με δηλώσεις πρόσφατες που κάνατε και φυσικά με τον νόμο για τα ακίνητα. Θα τα πούμε σε λίγο. Θέλω να σας πάω όμως στην ειδησιογραφία και στο θέμα αυτό με την διπλή δολοφονία δύο μελών της Χρυσής Αυγής την Παρασκευή το βράδυ. Είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι μετά από αυτό που έγινε οδηγούμαστε σε εμφύλιο ή σε αποσταθεροποίηση. Ποια είναι η δικιά σας άποψη? Ναι, ακούστε, αφήστε μας που έχουμε ζήσει λίγο και εμφύλιους, ειδικά στα Βαλκάνια. Ξέρετε, επειδή αναφερθήκατε στη δημοσιογραφία, εγώ τη δεκαετία του 90 την πέρασα μέσα σε εμφυλίους. Στην Ιουγκοσλαβία, στην Αλβανία και παντού. Ναι. Λοιπόν, ας μην χρησιμοποιούμε τώρα τόσο εύκολα τέτοιες εκφράσεις, διότι οι εμφύλοι είναι τελείως διαφορετικοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα η κατάσταση είναι, αν το θέλετε, αρκετά
πώς θα το πει κανείς, θέλει μια προσοχή εκ μέρους της κυβέρνησης και εκ μέρους όλων των πολιτικών κομμάτων, θα έλεγα. Είναι μια πράξη αποτρόπαιη, είναι μια στιγνή δολοφονία, είναι ένα επαγγελματικό χτύπημα και πρέπει όλους να μας προβληματίσει. Βεβαίως, αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία και ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και χαίρομαι που προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν όλα τα κόμματα τις τελευταίες μέρες. Ναι, αυτό όμως για τον εμφύλιο και την αποσταθεροποίηση είναι κάτι το οποίο το ακούμε από στόματα βουλευτών το τελευταίο 24ωρο. Μπορεί να είναι βουλευτές, φυσικά της αντιπολίτευσης, φαντάζομαι δεν είναι βουλευτές του δικού σας κόμματος. Το ακούμε όμως. Λέγεται αυτό. Εγώ σας λέω τη δική μου προσωπική άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία σίγουρα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν το θέλετε, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά για τους νέους ανθρώπους. Οι ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από 30 ετών. Καμιά φορά επισκέπτομαι τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το δικό σας και άλλα. Βλέπω νέους συναδέλφους σας και δημοσιογράφους και τεχνικούς, οι οποίοι εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και θυμάμαι, αν θέλετε, τη δική μου εποχή, όταν ξεκινούσε η ιδιωτική τηλεόραση, στη δεκαετία του 90, πόσο πιο εύκολα και πόσο πιο άνετα ήταν τα πράγματα. Πόσο πιο εύκολα έβρισκε δουλειά, πόσο καλύτερες ήταν οι αμοιβές. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, όλη αυτή η γενιά των σημερινών 20άριδων και 30άριδων είναι μια γενιά πάνω από την οποία εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να ενισχύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, είναι και μια γενιά η οποία είναι, κατά δική μου άποψη, πιο πρικισμένη από την αντίστοιχη δική μας. Εγώ ανήκω στη γενιά του Πολυτεχνείου, οριακά βέβαια, που πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι αυτή που κατέστρεψε την Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ναι, πολλοί ισχυρίζονται. Ακόμα και βουλευτής έχει πει. Δεν συμμερίζομαι 100% αυτή την άποψη. Σίγουρα όμως είναι μια γενιά, τουλάχιστον αυτή που ήταν και 2-3 χρόνια μεγαλύτερη από μένα. Εγώ, ξέρετε, μπήκα, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο το 1974, μόλις είχε γίνει μεταπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι, όπως είπαμε, μια γενιά. Δεν μιλάω για τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου αυτούς καθεαυτούς. Μιλάω γενικότερα για τη γενιά αυτή. Τους σημερινούς πατεράδες σου, ας το πω έτσι. Που πράγματι απεδείχθησαν αδιφάγοι, που πράγματι απεδείχθησαν, αν το θέλετε, υπερκαταναλωτές και ελάχιστα αλληλέγγυοι. Να ξεφύγουμε λίγο από αυτό και να πάμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής και να σας ρωτήσω, το χειριστήκατε και το λέω, το χειριστήκατε, απευθύνομαι προς εσάς, γιατί ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά μαζί με το Πασό και γι' αυτό λέω, αν το χειριστήκατε σωστά ή όχι το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ποια είναι η απόψη σας? Ακούστε, έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Η κυβέρνηση έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να πράξει, να παραπέμψει μία, αν το θέλετε, κατά τη δική μου άποψη, εγκληματική οργάνωση, να την παραπέμψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Διότι όπως απεδείχθη, και όχι μόνο, αν θέλετε, από τα στοιχεία τα οποία προσεκομίστησαν από το Υπουργείο, από τον αρμόδιο υπουργό προς τον εισαγγελέα, όχι μόνο από εκεί, και πάρα πολύ από τα ρεπορτάζ και από τα στοιχεία που βγήκαν μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα. Προέκυψαν λοιπόν ότι η Χρυσή Αυγή έκανε, διέπρατε εγκληματικές πράξεις. Άρα λοιπόν ορθώς παρεπέμφθη στη δικαιοσύνη. Βεβαίως πρέπει να πω ότι η Χρυσή Αυγή δεν προέκυψε έτσι ως κεραυνός εν εθρία. Υπήρχαν κοινωνικές συνθήκες και οικονομικές μέσα από τις οποίες πάρα πολλοί κόσμος παρεσύρθη. Και είναι αυτό που λένε, και εμένα μου το λένε. Mm-hmm. Δεν είμαι Χρυσή Αυγή, αλλά ψηφίζω ή ψήφιζα Χρυσή Αυγή. Από αντίδραση. Από αντίδραση, από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει σε πολιτικό επίπεδο, το ποινικό είναι αυτό το οποίο είναι. Πρέπει όμως και σε πολιτικό επίπεδο να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, οι οποίοι κατά τη δική μου άποψη παρεσύρθησαν και ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή, να μην το ξανακάνουν. Δηλαδή, τι λέτε? Γιατί ξέρετε, όλους αυτούς δεν μπορούμε να τους βάλουμε στη φυλακή. Τι λέτε σε αυτούς που ψήφισαν λοιπόν Χρυσή Αυγή? Τους μην λένε, το ξανακάνετε, μην ξαναψηφίσετε. Ακούστε, είναι ελεύθερη η έκφραση του καθενός. Ο καθένας μπορεί να δει, μπορεί να κρίνει και μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Σίγουρα η δημοκρατία έχει προβλήματα. Αν το θέλετε, η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως η λύση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική, η λύση να είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και αλίμονο αν για να αντιμετωπίσουμε, αν το θέλετε, μια οικονομική κρίση, να σου το πω και διαφορετικά, για να αντιμετωπίσουμε μια τρόικα, πρέπει να πάμε στον ναζισμό. Δηλαδή, νομίζω ότι και ιστορικά αλλά και με τον κοινό νου είναι εκτός πραγματικότητας. Νέα μέτρα θα έρθουν ή όχι? Νέα μέτρα δεν περνάνε από τη Βουλή. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα ψηφίσουμε τα νέα μέτρα. Νομίζω είναι ξεκάθαροι πάρα πολλοί συνάδελφοί μου και εγώ, και σε τελική ανάλυση το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Άρα, τι χρειά έχετε των δικών μου λόγων?
ότι νέα μέτρα δεν μπορούν να έρθουν. Βεβαίως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο για να είμαστε και ειλικρινείς με αυτούς οι οποίοι σας παρακολουθούν και στον αέρα και στο διαδίκτυο, ότι πολλά είναι ήδη ψηφισμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να μην υπάρξουν νέα βάρη για τους Έλληνες και να μπορέσουμε αυτή η διαπραγμάτευση με την Τρόικα να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται οι πρώτες ερωτήσεις από τηλεθεατές. Θα τις διαβάσω σε λίγο. Να υπενθυμίσω πάλι πώς μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας προς τον κύριο Ντινόπουλο, ask.fm/έχω θέμα. Εκεί ανώνυμα τις ερωτήσεις σας αμέσως σε λίγο λεπτά από τώρα. Δηλαδή θα τις διαβάσω προς τον κύριο Ντινόπουλο. Πάντως, κύριε Ντινόπουλο, είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δύσκολα πια πιστεύει. Και λέω πιστεύει τους πολιτικούς, διότι βλέπει πως η κατάσταση στα σπίτια τους, στα νοικοκυριά δηλαδή, γίνεται όλο και χειρότερη. Από το ρεπορτάζ το δικό μας προκύπτει πως δεν υπάρχει πια υπομονή. Γιατί λοιπόν να σας πιστέψει, και το ρωτάνε και πολλοί πολίτες, και γιατί να σας ξαναψηφίσει. Διότι ακόμα και αν ακούει ότι οι νέα μέτρα δεν θα έρθουν, λέει, τι να το κάνουμε αφού δεν θα έρθουν νέα μέτρα. Και με αυτά που ήδη υπάρχουν τώρα, πάλι το σπίτι μας πάει χάλια. Δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να προσφέρουμε τα βασικά στα παιδιά μας. Γιατί λοιπόν να σας πιστέψει και να σας ξαναψηφίσει? Ακούστε, εδώ πέρα στη δημοκρατία στην οποία ζούμε, ελεύθερη είναι η επιλογή. Και νομίζω ότι σήμερα ο πολίτης έχει τη δυνατότητα της πολλαπλής ενημέρωσης. Για παράδειγμα, μπορεί να ενημερώνεται από το διαδίκτυο, από τη τηλεόραση. Αν μη τι άλλο, ουδής μπορεί να διαμαρτυρηθεί ότι δεν έχει ενημέρωση. Δηλαδή, μια Κυριακή πρωί να πάει σαν σήμερα και να δώσει 6-7 ευρώ, 8, που δεν είναι και μικρό το ποσό για να πάρει εφημερίδες. Μπορεί να πάρει και τις εφημερίδες, δηλαδή και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τη δική σας εκπομπή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ενημερωμένος. Άρα λοιπόν, καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε, νομίζω, από μια βασική αποδοχή ότι συμφωνούμε στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, συμφωνούμε ότι κάθε 4 χρόνια πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίζει, νομίζω, για να εκλέγει αυτούς οι οποίοι θέλουν να το κυβερνήσουν. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνεί κάποιος αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι που σίγουρα θα διαφωνούν. Δεν μπορεί όλοι κοιτάξτε, να νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μερικές βασικές παραδοχές. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση και ο καθένας μπορεί να την εκφράζει αυτή δια της κάλπης, τότε δεν έχει παρά να επιλέξει ανάμεσα στους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Αν κανείς πείθεται από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τη μια μέρα λέει έτσι και την άλλη λέει αλλιώς, τη μια θα σκίσει το μνημόνιο, την άλλη θα το διαπραγματευτεί, την τρίτη θα το ακυρώσει και την τέταρτη δεν θα το εφαρμόσει, δεν μπορεί παρά να έχει δημιουργήσει και αντίστοιχα ο ίδιος μια ανάλογη πλατφόρμα πειθούς. Ας αξιολογήσει λοιπόν ο κόσμος και ανάλογα ας πράξει. Ξέρετε, στην πολιτική κανείς δεν είναι για πάντα, έτσι δεν είναι? Άρα πιστεύετε ότι θα κρίνει ο κόσμος και θα το δείξει φυσικά στην κάλπη? Κοιτάξτε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο κόσμος έχει έτσι είναι ευχαριστημένος από την κυβέρνηση. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό. Είμαι όμως απόλυτα πεπισμένος ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από την αντιπολίτευση. Θα μου πεις τώρα, Ρεντινόπουλε, μας λες να διαλέξουμε το χειρότερο κακό, έτσι δεν είναι? Και από αυτή την έννοια θα έχετε δίκιο να το πείτε. Αυτό όμως που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, το έχω ακούσει πριν τις εκλογές να το λένε πάρα πολλοί οι οποίοι ανήκουν σε κόμματα και να λένε στους ψηφοφόρους: ψηφίστε το χειρότερο κακό. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Και το δημοκρατικό πολίτευμα έχει αυτό τις ενδογενείς του παθογένειες. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμή. Το λιγότερο κακό. Ναι, το λιγότερο κακό. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμή, σε όλο τον κόσμο δεν έχει εφευρεθεί καλύτερο πολίτευμα. Λοιπόν. Άρα πρέπει αντίστοιχα να γίνουν επιλογές. Ακούστε, εγώ θα έλεγα ότι σίγουρα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι η χρονιά η οποία σε δύο μήνες έρχεται, το 2014, μάλλον θα είναι καλύτερη από το 2013. Χρησιμοποιείτε το μάλλον. Χρησιμοποιώ το και μάλλον. Το θα. Διότι, ναι, χρησιμοποιώ το μάλλον διότι δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Τώρα θα μπορούσα και εγώ να σας μεταφέρω τις απόψεις υπουργών οι οποίοι λένε ότι διανύσαμε τα 3/4 της διαδρομής. Θα περιοριστώ όμως το να πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια από αυτή την κυβέρνηση με όλα τα λάθη τα οποία έχουν συμβεί. Δυστυχώς απεδείχθη ότι αυτοί οι δανειστές δεν ήταν τόσο καλοπροαίρετοι όσο παρουσιάζονται στην αρχή. Δυστυχώς απεδείχθη ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι πραγματικά σύμμαχοί μας, αλλά αυτό το οποίο ήθελαν ήταν μια ταπείνωση της Ελλάδας. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει έρθει η χρονική συγκυρία και η πολιτική στιγμή να αντιμετωπίσουμε την Τρόικα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Έχετε δηλώσει το εξής. Λέτε, εγώ δεν πιστεύω, το μνημόνιο είναι καλό. Πιστεύω ότι η χώρα αναγκάστηκε να υπογράψει το μνημόνιο, γιατί αλλιώς θα χρεοκοπούσε και η εναλλακτική λύση με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταστροφική. Να υποθέσω, ή είστε αντιμνημονιακός?
Ακούστε, θα ήταν αστείο να πει κανείς μνημονιακός ή αντιμνημονιακός. Mm-hmm. Όχι, στιγμή... υπάρχουν μνημονιακοί. Ναι, όχι, ακούστε, θα σας πω, από τη στιγμή που κάποιος, τέλος πάντων, ανήκει σε μια πολιτική παράταξη η οποία ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, δεν μπορεί να αυτοχαρακτηριστεί αντιμνημονιακός, διότι πια θα ήταν και πρόκληση προς τον κόσμο ο οποίος μας ακούει. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο και εσείς διαβάσατε και το έχω πει σε πολλές περιπτώσεις, mm-hmm. η χώρα αναγκάστηκε. Η χώρα εκβιάστηκε από τους δανειστές της. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διότι εάν σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, το 2012, όταν ψηφίσαμε και εγώ μαζί το δεύτερο μνημόνιο, μετά το καταστροφικό πρώτο του Παπανδρέου με εκείνο το σουρεαλιστικό διάγγελμα στο Καστελόριζο, διότι ο Παπανδρέου τότε, θα μου πείτε, έχει καμία σημασία για τον κόσμο? Δεν έχει. Ο Παπανδρέου τότε ήταν και μέσα στη τρελή χαρά. Διάλεξε το Καστελόριζο και μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα για να ανακοινώσει ότι αλυσοδένει τη χώρα. Εμείς όταν το κάναμε, ξέραμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ότι ο κόσμος με αυτό που κάνουμε θα περάσει πολύ δυσκολότερα. Όμως η άλλη εναλλακτική την οποία είχαμε και σε τελική ανάλυση, αν το θέλετε, πιστήκαμε από τον Πρωθυπουργό και ο κόσμος βεβαίως θα μας κρίνει, είναι ότι διαφορετικά θα πηγαίναμε σε μια άτακτη χρεοκοπία, η οποία θα ήταν οδυνηρή. Θα δέσμευε, αν το θέλετε, τις επόμενες γενιές για πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν το πράξαμε. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο να παρουσιαζόμαστε και σαν λάτρες του μνημονίου. Τέτοιος εγώ δεν είμαι. Όμως, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα υπάρχουν που έχουν πει, έχουν δηλώσει ότι τι να κάνουμε, υπάρχει το μνημόνιο, πρέπει να το υποστούμε όλοι και υποστηρίζουν το μνημόνιο. Αυτό ερώτημα όμως είναι ότι όταν κάποιος λέει ότι δεν έπρεπε να υπάρξει το μνημόνιο ή είμαστε κατά του μνημονίου και όχι με αυτόν τον τρόπο, γιατί το λέμε διαφορετικό τρόπο. Αυτό λέω, πόσο αντιμνημονιακό αν ερχόταν εδώ πέρα. Αν έχει ψηφίσει το θα σας απαντήσω. Αν ερχόταν εδώ πέρα ο ιδιοκτήτης του, του σταθμού και σας έλεγε, κοίτα να δεις, φίλε, δεν μπορεί να κάνεις κάθε εβδομάδα εκπομπή, διότι αν κάνεις κάθε εβδομάδα εκπομπή θα χρεοκοπήσεις το κανάλι. Πρέπει κάθε Κυριακή 5 με 6, δύο φορές το μήνα, αντί για να έχεις εκπομπή ήδη εσύ, να βάζουμε, σου λέω ένα παράδειγμα, κινούμενα σχέδια, διότι αυτό μας αποφέρει περισσότερα έσοδα. Μάλιστα. Τι θα έκανες? Προκειμένου να μην έχεις καθόλου εκπομπή, θα λέγεις να έχω δύο φορές τη βδομάδα ή το μήνα. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια και η χώρα εκβιάστηκε να το κάνει. Το ζήτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και μπρος. Διότι βλέπετε, και αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον του μνημονίου, πάρτε αυτούς οι οποίοι είναι εναντίον. Τι λένε, έχουν να προτείνουν καμιά λύση? Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Και είναι η εξής. Με ποιο άλλο κόμμα, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, διότι φαίνεται ότι μπορεί και να τα πάτε, μπορεί και να μην τα πάτε καλά. Με ποιο άλλο κόμμα λοιπόν θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία αν γινόντουσαν τώρα εκλογές? Ελάτε, πες το μου εσύ. Έρχεστε πιο κοντά? Ελάτε, πες το μου εσύ. Πες το μου εσύ. Διότι έρχονται και πάρα πολλοί, ας πούμε, πώς να σου το πω, ψηφοφόροι δικοί μας. Να, εγώ σήμερα για παράδειγμα το πρωί ήμουν στον Άγιο Δημήτριο σε μια εκκλησία στο Κοντόπευχο, στην Αγία Παρασκευή. Και πολλοί κόσμος με ρώτησε, καλά ρε Δινόπουλε, συγκυβερνάτε με τον Βενιζέλο? Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, ακούστε, το 2012 τον Ιούνιο, όταν γίνανε οι εκλογές, η εντολή του κόσμου αυτή ήταν. Να συγκυβερνήσουν τα κόμματα. Διότι αλλιώς θα δίνει στη Νέα Δημοκρατία 40%. Εμείς υδροκοπήσαμε από το 18% που πήραμε στις πρώτες εκλογές, 18% πήρε η Νέα Δημοκρατία το Μάιο του 2012. Για να πάμε τον Ιούνιο στο 27, 28, 29, πόσο πήγαμε. Λοιπόν, έτσι αποφάσισε ο κόσμος. Μας έδωσε 29%. Με 29% δεν κυβερνά στην Ελλάδα. Πρέπει να βρεις κάποιον σύμμαχο. Αλλιώς δεν γίνεται. Πέφτει σε ακυβερνησία και το καράβι πηγαίνει στα βράχια. Λοιπόν, αν κάποιοι διαμαρτύρονται, ας φροντίζαν τότε να έχουν και μια διαφορετική επιλογή ως προς την ψήφο τους. Για ας φροντίσουν να το κάνουν τώρα, εάν εξακολουθούν και πιστεύουν ότι η λύση είναι αυτή η οποία τέλος πάντων είναι μέσα στην Ευρώπη και με έτσι αυτή την προσπάθεια να επιβιώσουμε στη ζώνη του ευρώ. Λοιπόν, κοινή συνιστόσα με κανένα λοιπόν. Η εντολή του κόσμου ήταν συγκυβέρνηση. Αν τώρα έρθουν κάποιες νέες εκλογές, οψέποτε αυτές έλθουν, και είναι μια διαφορετική εντολή του κόσμου, οι πολιτικοί πρέπει να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε αυτά τα οποία δια της ψήφου του λέει ο κόσμος. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, με κανέναν. Αυτό μου δίνεται να καταλάβω. Δεν σας το δίνω αυτό να καταλάβετε. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω το αποτέλεσμα των εκλογών τη στιγμή που δεν ξέρουμε ούτε καν πότε θα γίνουν. Μέχρι το 2016 που τελειώνει η τετραετία, πάρα πολλά μπορούν να συμβούν. Όχι, είπα αν γινόταν τώρα. Με υποθετικά ερωτήματα, τι να σας πω. Διπλωματική απάντηση. Όμως δεν είναι καθόλου διπλωματική, να σας πω και κάτι. Πρέπει να το πάρουμε ευθέως, έτσι, για να μην φανεί ότι υπεφεύγουμε κιόλας. Πείτε, εγώ γίνονται σήμερα εκλογές. Ανάλογα με το τι θα ψηφίσει ο κόσμος, θα δεις και πόσο είναι οι συσχετισμοί μέσα στο κοινοβούλιο. Βεβαίως με το ΚΚΕ δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε δηλώσει στο CNN το εξής. Γινόμαστε φτωχότεροι γιατί κάποιοι γίνονται πλουσιότεροι.
Τι εννοούσατε με αυτό? Ακούστε, ένας από τους λόγους που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, βεβαίως ήταν, αν το θέλετε, και το γεγονός ότι ο πολιτικός κόσμος δεν είχε ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή ήταν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, όπως προανέφερα, μέσα από πελατειακές σχέσεις διόριζε τους πάντες στο δημόσιο, ή δημιουργήσαμε και εξακολουθεί δυστυχώς να υφίσταται ένα δημόσιο το οποίο είναι αυτό το οποίο είναι, δυσλειτουργικό, χωρίς κατά ανάγκη πάντα να φταίει ο κόσμος ο οποίος εργάζεται σε αυτό. Όμως ακούστε, δεν είναι και άμυρη η ευθύνη την οποία έχουν κάποιες οικονομικές ελίτ, οι οποίες κυριάρχησαν και αυτές, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεν είναι ελληνικό μόνο παράδειγμα αυτό. Παντού οι οικονομικά ισχυροί αναζητούν και μια αντίστοιχη πολιτική δύναμη. Λοιπόν, και στη χώρα μας συνέβαινε αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι... Συνέβαινε και δεν συμβαίνει τώρα. Και μπορεί να συμβαίνει και τώρα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι οικονομικές, όπως το λέμε, ολιγαρχίες, και σας το λέω έτσι με αποφορτισμένο τον όρο, διότι σας είπα, οικονομικά ισχυροί υπάρχουν παντού. Σε συνδυασμό με τις πολιτικές ελίτ, οι οποίες κυβέρνησαν και αυτές όλα αυτά τα χρόνια, φέραν την πατρίδα εδώ που την έφεραν. Επειδή όμως αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο, ξέρετε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ισχύει μόνο τώρα στην Ελλάδα, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι το έχουν αντίστοιχα αναλύσει. Δηλαδή, όταν ευρύτερα οι κοινωνίες φτωχαίνουν, κάποιοι έχουν μια συγκέντρωση πλούτου και γίνονται πλουσιότεροι. Λοιπόν, άλλωστε η Ελλάδα και πριν από το μνημόνιο ήταν η χώρα με τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Να σας πάω σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, με αφορμή τον νόμο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Δηλώσατε το εξής τώρα, πρόσφατα. Εάν αυτός ο νόμος δεν αλλάξει, σε πολλά σημεία δεν πρόκειται να περάσει. Και ασκήσατε και κριτική στο οικονομικό επιτελείο, λέγοντας ότι είναι ένα χρόνο εκεί, δηλαδή στις θέσεις τους, και δεν μπορούν να φορολογήσουν την περιουσία. Να βρουν έναν τρόπο δίκαιο για να φορολογήσουν την περιουσία. Έτσι. Στη συνέχεια όμως, με αφορμή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, όπως λέει το πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος είπε ότι αν δεν περάσει ο νόμος θα πέσει η κυβέρνηση, εσείς απαντήσατε και είπατε, μάλλον αναφέρατε, ότι και η Θάτσερ για ένα φόρο έπεσε. Σκληρό αυτό. Τι σκληρό, η Θάτσερ για ένα φόρο. Σχολιάστηκε πολύ. Η Θάτσερ για έναν φόρο έπεσε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εδώ πέρα είναι φανερό πλέον. Δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι τους εδόθη από τον Πρωθυπουργό παράταση άλλης μιας εβδομάδας, μπας και μπορέσουν και. Ναι, γιατί έτσι, 22 βουλευτές σήκωσαν μπαϊράκι. Όχι, ακούστε, όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες και η δικιά μας και αντίστοιχα του ΠΑΣΟΚ έχουν ξεσηκωθεί, διότι πρόκειται για έναν φόρο, ένα νομοσχέδιο το οποίο πρωτίστως έγινε στο πόδι. Πάντως, εσείς, αν πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσετε. Μα δεν είμαι μόνο εγώ, αγαπητέ μου. Ας είναι και αντιλαμβάνομαι, άλλοι 22. Δεν θα το ψηφίσετε. Αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον της ερωτήσεώς σας. Εγώ σας απαντάω ότι έτσι όπως ήρθε το νομοσχέδιο, έτσι όπως μας το παρουσίασαν, και αυτό είπα και αυτό εξακολουθώ να λέω, είναι ότι δεν περνάει. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Άλλοι 22. Το λένε όλοι. Και οι 70 που ήμασταν εκεί, τι είπαμε? Ότι έτσι όπως είναι δεν μπορεί να περάσει, διότι έχει πάρα πολλές αδικίες. Έχουν λοιπόν το χρονικό περιθώριο. Και άλλα μέτρα και άλλα νομοσχέδια φωνάζανε πριν και φωνάζατε, όχι μόνο εσείς και άλλοι, και του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν γίνεται να περάσει, και τελικά μόλις έφτασε η ώρα, περάσανε. Εγώ είναι το μόνο νομοσχέδιο μέχρι τώρα στο οποίο έχω πει ότι αν δεν γίνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές αλλαγές σε αυτό, δεν πρόκειται να περάσει. Και αυτό το είπα σαν μια γενικότερη διαπίστωση, γιατί το λένε όλοι. Και με τη δημοσιογραφική προσέγγιση, αν θέλετε. Όχι μόνο ότι εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω ένα τέτοιο νομοσχέδιο σαν αυτό που αρχικά ήρθε, αλλά γενικότερα δεν μπορεί να περάσει. Διότι είδα και τις αντιδράσεις των άλλων συναδέλφων. Τώρα, ας κάτσουνε να δούνε τι τροποποίησεις θα κάνουν. Ασφαλώς και το κράτος πρέπει να έχει έσοδα. Εμείς δεν είπαμε να μην πληρώσει κανένας κανένα φόρο. Έτσι δεν είναι. Ούτε είμαστε τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πληρώνουμε κανένα φόρο, ότι προσλαμβάνουμε τους πάντες στο δημόσιο, όσοι απολύθηκαν ξανάρχονται, αυξάνουμε τους μισθούς. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω χρειάζεται εδώ πέρα να γίνουν σημαντικές αλλαγές, διότι σε τελική ανάλυση, να σας πω και κάτι, φορολογούμε την περιουσία των Ελλήνων. Αυτό που πάντα ο Έλληνας έτσι προσπαθούσε να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και προσεκτικοί όταν κάνουμε κάτι τέτοιο, και λυπάμαι που το λέω, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις, να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι έχουν πάει ποτέ σε κανένα σούπερ μάρκετ να ψηφίσουν. Καλά για τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς τους, δεν ξέρουν που πέφτει, αλλά δεν έχουν μιλήσει και ποτέ με πολίτη. Να ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες του κόσμου. Ναι, το... Δυστυχώς είμαστε στην εποχή των τεχνοκράτων. Έρχομαι όμως σε αυτό που είπατε και δηλώσατε για τους τεχνοκράτες. Έχετε μία μικρή διαφωνία σε αυτό. Πιστεύετε ότι οι τεχνοκράτες
δεν αντιλαμβάνονται τον παλμό της κοινωνίας και το λέω, διότι δηλώσατε πρόσφατα με αφορμή τον συγκεκριμένο, το νομοσχέδιο για τον ιεροφορά κινήτων, ότι ο κύριος Τουρνάρας ως αρμόδιος υπουργός έχει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, λέτε, και εγώ εμπιστεύομαι τον Πρωθυπουργό για εσάς. Καλή είναι η τεχνοκράτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια επαφή με την κοινωνία. Άρα, σύμφωνα με αυτό που δηλώσατε, οι τεχνοκράτες δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Ναι, δηλαδή τον Στουρνάρα δεν τον εξέλεξε κανένας. Αν τον ρωτήσετε, για παράδειγμα, πού είναι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τι να σας πω, στο Εγάλαιο, δεν ξέρει πού είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αμφιβάλλω αν ξέρει και τέλος πάντων και άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, την ιστορία του κόμματος και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, οι τεχνοκράτες δεν έχουν σχέση με την κοινωνία. Για να είμαστε ειλικρινείς, τεχνοκράτες δεν υπάρχουν μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, υπάρχουν στις κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο και πάλι ένα ελληνικό φαινόμενο και πολλές φορές μπορεί να είναι χρήσιμοι σε αυτό που κάνουν. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Όμως εδώ πέρα, όταν η χώρα βρίσκεται σε μια τέτοια κρίσιμη κοινωνική κατάσταση, απαιτείται και μια κοινωνική ευαισθησία. Απαιτείται και να έχει κανείς ορισμένες κοινωνικές προσλαμβάνουσες. Να ξέρει δηλαδή τι συμβαίνει μέσα στην ίδια την κοινωνία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με το συγκεκριμένο οικονομικό επιτελείο. Έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να βελτιωθούν. Σε τελική ανάλυση, και αυτά που ακούσαν από εμάς τους βουλευτές μπορεί να τους ήταν και χρήσιμα. Αλλά μπορεί να σας πει κάποιος ότι εντάξει, εσείς υποστηρίζετε ότι οι τεχνοκράτες δεν έχουν επαφή όπως πρέπει με την κοινωνία. Όπως θα χρειαζόταν. Όπως θα χρειαζόταν. Οι πολιτικοί έχουν όπως θα χρειαζόταν, με κάποιες εξαιρέσεις. Και βγαίνει ο πολίτης και λέει πώς οι πολιτικοί πραγματικά έχουν δουλέψει στη ζωή τους και έχουν δει πώς βγαίνει το μεροκάματο. Σιγά, ακούστε, το πρώτο πράγμα που είπατε, ένας πολιτικός οποιοδήποτε πολιτικός, ο πολιτικός οποιοδήποτε κόμματος, για να εκλεγεί χρειάζεται να έχει την επαφή με την κοινωνία, χρειάζεται σε τελική ανάλυση να πάει να διεκδικήσει την ψήφο. Άρα, εξ ορισμού, έχει μια επαφή με την κοινωνία πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ένας τεχνοκράτης. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο όμως, που είπε ο ακροατής σας ή ο τηλεθεατής σας ή αυτός ο οποίος μας παρακολουθεί, έχει απόλυτο δίκιο. Και αν το θέλετε, είναι και ένα από τα ενδογενή προβλήματα του πολιτικού μας συστήματος διαχρονικά. Δεν έχουν περάσει πολύ από το μεροκάματο. Ναι, είναι οι πολιτικές ελίτ, οι οποίες σας προανέφερα, οι πολιτικές ελίτ, οι οποίες κυβέρνησαν τον τόπο και οι οποίες δυστυχώς τον φέραν εδώ που τον φέραν. Αυτό και το οποίο έχω πει πολλές φορές είναι ότι πολλοί εξ αυτών οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Δεν έχουν κολλήσει ποτέ ένα ένσημο. Δεν ξέρουν τι σημαίνει η αγωνία στο τέλος του μήνα να πληρωθούν. Δεν ξέρουν τι σημαίνει η αγωνία να σε απολύσει ή να μην σε απολύσει το αφεντικό. Επειδή έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και σε μια εποχή που τα τηλεοπτικά δίκτυα τότε ήμασταν μεγάλα αντένα στην ουσία, ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος. Αν για παράδειγμα στο δελτίο των 8.30 το Μέγκα, εγώ ήμουν στον Αντένα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, είχε δύο πλάνα καλύτερα από εμάς, ας πούμε, σε ένα θέμα, ήταν ζήτημα, δηλαδή συνεζητήτο αυτό. Όπως αντιστοίχως και στις εφημερίδες. Αν μια εφημερίδα, για παράδειγμα, είχε ένα ρεπορτάζ για το ίδιο θέμα καλύτερο από αυτό της δικιάς μας εφημερίδας ή μια φωτογραφία καλύτερη, έμπαινε θέμα. Τώρα να σας πω και κάτι. Έγινε αυτό το οποίο έγινε, το περιστατικό στα Φάρσαλα, με το παιδάκι, ξέρετε, το οποίο απήχθη τέλος πάντων ή είχαν τσιγκάνει. Και να σας πω, εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα σαν Έλληνας δημοσιογράφος. Τόση δική μας ήταν εκεί, το βίντεο με το κοριτσάκι να χορεύει το βρήκε ο Εγκλέζος από την Daily Mail. Στην εποχή μου δεν συνέβαιναν αυτά. Να περάσω στις ερωτήσεις τηλεθεατών, γιατί είναι αρκετές αυτές που έχουν έρθει. Από την τελευταία αρχίζω, πείτε μας επιτέλους συγκεκριμένους τρόπους για την αντιμετώπιση της ανεργίας, λέει κάποιος τηλεθεατής. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό ή να προχωρήσω σε άλλες ερωτήσεις? Όχι, μία-μία, διότι αν απαντάμε σε όλες μαζί, καμιά φορά, ξέρετε, είναι ένα συνηθισμένο κόλπο των πολιτικών να γίνονται όλες μαζί ερωτήσεις, μετά δίθεν απαντάνε σε όλες μαζί για να ξεφύγουν από τις δύσκολες. Ακούστε, μαγικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ανεργία δεν υπάρχει. Αν δεν κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης, που κατά τη δική μου άποψη δεν είναι κάτι το οποίο έτσι εύκολα κερδίζεται και σύντομα, δυστυχώς το ζήτημα της ανεργίας δεν πρόκειται να επιληθεί. Και μετά εγώ φοβάμαι και κάτι άλλο. Είναι αυτό το οποίο λένε οι Εγγλέζοι το jobless growth, δηλαδή ανάπτυξη χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα θέσεις εργασίας. Βεβαίως η ενεργία δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, αν και εδώ παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έξαρση σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να ξέρει ο κόσμος ότι το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται με μαγικά ραβδιά και το πλήγμα το οποίο έχει υποστεί η χώρα είναι πολύ μεγάλο για να μπορέσει να το ξεπεράσει γρήγορα. Βεβαίως η λύση δεν είναι αυτή η οποία υπήρχε μέχρι τώρα, έτσι, να διορίζονται όλοι στο δημόσιο, να βολεύονται όλοι. Διότι λυπάμαι που το λέω και πάλι, αλλά βλέπετε όλο αυτό το ζεστό, θερμό φθινόπωρο το οποίο προανήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι θα γίνουν και τι δεν θα γίνουν. Και όλοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται, βεβαίως μπορεί να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά όλοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Έτσι.
Εγώ δεν είδα κανέναν άνεργο να βγει έξω να κάνει, αν το θέλετε, διαμαρτυρία. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα βγαίνουν και φωνάζουν. Γιατί ξεβολεύονται κάποιοι. Βεβαίως ξεβολεύονται και με τρόπο πολλές φορές που τους ανατρέπει και τη ζωή τους. Σε πολλά έχουν δίκιο. Να είμαστε ειλικρινείς. Σε κάθε περίπτωση όμως, εσείς που είστε στον ιδιωτικό τομέα, αν όμοι γίνεται, ή άλλοι συνάδελφοί σας εδώ, αν όμοι γίνεται, σας πει αύριο το αφεντικό ότι ξέρετε, δεν μπορώ άλλο να σας απασχολώ, δεν θα πάτε στο Σύνταγμα με τον αντίστοιχο κοτσιφάκι με τις τυράντες για να διαμαρτυρηθείτε στην κυβέρνηση. Θα πάτε να ψάξετε δουλειά κάπου αλλού. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το οποίο γινόταν τόσα χρόνια και το οποίο ευαγγελίζεται και πάλι αντιπολίτευση, να τους ορίσουμε όλο στο δημόσιο, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται πια. Μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Περνάω σε επόμενη ερώτηση. Γιατί οι απόφοιτοι μηχανικοί από Πανεπιστήμια της Αγγλίας, εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα τεχνικά επιμελητήρια, έχουν δικαίωμα εργασίας αυτόματα σε όλο τον κόσμο, εκτός της χώρας μας? Γιατί πληρώνουμε ακόμη πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δικατσά κλπ., ρωτάει κάποιος. Κοιτάξτε, τώρα αυτά είναι ζητήματα εξειδικευμένα, τα οποία δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις και κυρίως από νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτυχία που απέκτησαν και με πολύ κόπο και με πολλά έξοδα και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Και πολλοί αναγκάζονται να φεύγουν και στο εξωτερικό. Είμαι φυσιοθεραπευτής, πληρώνομαι ουσιαστικά από τον ΕΟΠΗ. Θεωρείται λογικό. Άμα πληρώνεται από τον ΕΟΠΗ, σώθηκε. Πες. Θεωρείται λογικό εγώ να κάνω κανονικά τη δουλειά μου και να προσφέρω τις υπηρεσίες την ώρα που το χρειάζονται οι ασθενείς μου και να πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ μετά από 3 και 4 μήνες? Σας το είπα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι φυσιοθεραπευτές δεν έχουν πια σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Το ξέρετε, λέει ένας άλλος, κύριε Τινόπουλο, ότι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο είναι ακόμα κλειστό. Δεν μπορούμε ούτε να γραφτούμε στη σχολή μας, ούτε να κάνουμε μάθημα. Τι θα κάνετε επιτέλους με το θέμα αυτό? Πάμε στον κύριο Αρβανιτόπουλο τώρα. Ναι, όχι, δεν πάμε στον κύριο Αρβανιτόπουλο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εδώ πέρα πάτε σε μία κάστα ανθρώπων. Ναι. Έτσι, δηλαδή αυτό μιλάμε καμιά φορά για το πολιτικό κατεστημένο. Το καθηγητικό κατεστημένο στα πανεπιστήμια σε όλη αυτή τη μεταπολίτευση. Το τι έχει γίνει εκεί μέσα, μην το συζητάτε. Το τι λεφτά έχουν ξοδευτεί για να μην υποφαγωθεί ευρωπαϊκών προγραμματών. Και έρχονται τώρα 1.300, δεν ξέρω πόσοι είναι, διοικητικοί πάλι των πανεπιστημίων. Οι περισσότεροι εκ των οποίων διορίστηκαν χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ. Και εκ των οποίων οι περισσότεροι, πολλοί εξ αυτών για να είμαστε, είναι και συγγενείς καθηγητών. Έτσι, με τελείως αδιαφανείς διαδικασίες διορίστηκαν. Και έρχεται ο Αρβανιτόπουλος και σου λέει: ακούστε να δείτε, δεν θα απολυθείτε. Αλλά αν περισσεύουν κάποιοι στο Καποδιστριακό και λείπουν κάποιοι στο Πάντιο, θα πάνε στο Πάντιο. Κάτι δηλαδή το οποίο σας είπα, εδώ η χώρα έχει 1,5 εκατομμύριο άνεργους. Εδώ εσείς, χτύπα ξύλο, αν αύριο σας διώξει το αφεντικό σας, έτσι δεν είναι, θα τρέξετε να ψάξετε να βρείτε δουλειά. Δεν θα πάτε να κλείνετε, δεν θα πάτε να κλείσετε το κανάλι. Να απαντάμε στους πολίτες. Ναι, δεν θα πάτε να κλείσετε. Ναι, δεν θα πάτε να κλείσετε το κανάλι. Λοιπόν, και έρχονται αυτοί οι 1.300 κύριοι, κλείνουν τα πανεπιστήμια, διότι ξεβολεύονται και βαριούνται να πάνε, αντί να πάνε, ξέρω εγώ, να κατέβουν στο μετρό στην Ακαδημία, να κατέβουν, ξέρω εγώ, στο Φίξ. Με καταλαβαίνετε. Τι κράτος έχουμε δημιουργήσει? Αυτές είναι σοβιετικές αντιλήψεις. Και τα ξέρετε και κάτι, αγαπητέ μου, στα πανεπιστήμια δεν πάνε να γραφτούν μόνο, ή μάλλον πάνε κατεξοχήν να γραφτούν τα παιδιά των φτωχών. Έτσι, διότι έχουμε δωρεάν παιδεία ακόμα στην Ελλάδα. Τα παιδιά των πλουσίων πάνε στα κολέγια, πάνε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και πληρώνουν και παίρνουν τα πτυχία τους. Τα παιδιά του απλού κοσμάκι πάνε να γραφτούν στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Και πάνε τώρα σε πανεπιστήμια της περιφέρειας. Mm-hmm. Τρέχουν οι κακόμοιροι γονείς να βρουν κανένα σπίτι να νοικιάσουν στα παιδιά τους από το υστέρημά τους. Και είναι κάποιοι κύριοι, θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω και αλλιώς δηλαδή, οι οποίοι κρατάνε κλειστά τα πανεπιστήμια με το έτσι θέλω. Εγώ, με συγχωρείτε, ασκώ κριτική εδώ στον κύριο Αρβανιτόπουλο, διότι θα έπρεπε πολύ διαφορετικά να τους έχει αντιμετωπίσει αυτούς τους κυρίους και να έχει λήξει μια και καλή αυτή η ιστορία. Ο κύριος Σαμαράς είναι λέει, ένας ευγενής άνθρωπος. Και ο κύριος Σαμαράς, λέει ένας άλλος τηλεθεατής, και ο κύριος Σαμαράς πριν τις εκλογές μας έλεγε δεν θα γίνουν μειώσεις, δεν. Αλλά μετά τα άλλαξε κι αυτός. Μάνα με δύο παιδιά είμαι άνεργη και εγώ και ο άντρας μου και ζούμε από επίδομα του ΑΕΔ. Μπορούμε να ζήσουμε? Εσείς θα ζούσατε έτσι? Ρωτάει προς εσάς κάποιος τηλεθεατής. Και εδώ θέλω να βάλω και την ερώτηση που μας στέλνουν σχεδόν σε κάθε εκπομπή οι τηλεθεατές που έχουν παρακολουθήσει. Ο βουλευτής πρέπει να έχει βουλευτική αποζημίωση σήμερα 1.000 ευρώ, κύριε Τινόπουλε, ή μπορεί και με λιγότερα? Μήπως είναι προκλητική η αμοιβή στην Ελλάδα της κρίσης? Και να απαντήσουμε και σε αυτή τη μητέρα που έχει στείλει την ερώτηση, παράλληλα με αυτή την ερώτηση που σας έκανα εγώ. Επειδή ακούγεται πάρα πολύ συχνά αυτό, εγώ, αν θέλετε, είμαι από αυτούς, παρά το γεγονός ότι ζω με τη βουλευτική αποζημίωση και καλύπτω από εκεί όλα μου τα έξοδα, είμαι από αυτούς που έχουν πει ότι και πρέπει να μειωθεί και βεβαίως πρέπει να καταργηθεί η βουλευτική σύνταξη.
Θέλω όμως να θυμίσω σε όλους αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων έχουν βρει λίγο και τους βουλευτές σαν ένα, πώς να το πει κανείς, παρουσιαζόμαστε και σαν ένα ανάχωμα του συστήματος. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως εμείς είμαστε που τρέξαμε και τα βάλαμε με το Στουρνάρα, δεν ήταν κάποιοι άλλοι. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Για πάρα πολλούς στο πολιτικό σύστημα, για τις πολιτικές ελίτ τις οποίες σας προανέφερα, για τους γόνους, η βουλευτική αποζημίωση είναι χαρτζηλίκη. Γιατί έχουν όχι άδικα οι άνθρωποι, ούτε άτιμα, δικαίως. Είναι εύκολο να το δει κανείς, λοιπόν, αρκεί να δείτε απόθενές. Λοιπόν, αυτό δεν έχετε άδικο. Δεν μπορεί αριστερός βουλευτής να έχει 50 ακίνητα και 25 ακίνητα και 30 ακίνητα. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Έτσι. Για πάρα πολλούς η βουλευτική αποζημίωση είναι χαρτζηλίκη. Mm. Διότι οι άνθρωποι είναι ευκατάστατοι. Δεν είναι κακό να είσαι πλούσιος. Εάν λοιπόν τώρα κάποιοι θέλουν βουλευτές να εκλέγονται μόνον οι πλούσιοι, βεβαίως μπορούμε να καταργήσουμε και τελείως τη βουλευτική αποζημίωση. Για να δουν, αν το θέλετε, και την οικονομική ολιγαρχία τότε, όχι μόνο να ασκεί την όποια πολιτική επιρροή, αλλά να μπει και μέσα στο κοινοβούλιο. Ναι. Κάποιοι προτείνουν και κάτι άλλο όμως. Mm-hmm. Προτείνουν να δουν τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε βουλευτή και να γίνει ξεχωριστά μία συζήτηση και να οδηγηθούν σε μία απόφαση που θα λέει, αφού εσύ είσαι βουλευτής και έχεις να ζήσεις και προκύπτει ότι δεν τη χρειάζεσαι την βουλευτική σου αποζημίωση γιατί έχεις να ζήσεις και έχεις χρήματα, δεν θα την παίρνεις. Υπάρχουν όμως και βουλευτές που έχω γνωρίσει και εγώ ίδιος προσωπικά που θα είχαν πρόβλημα αν δεν είχαν τη βουλευτική τους αποζημίωση. Εγώ σας επαναλαμβάνω, εάν θέλουν κάποιοι να την καταργήσουν, εγώ σας έχω πει, επειδή τέλος πάντων, να σας πω και την αλήθεια, στο ενίκιο μένω, δεν έχω και πολλές απαιτήσεις. Δείτε με ένα Mini Cooper του 1974 κυκλοφορώ. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα να την καταργήσουν. Μπορώ να ζήσω και με πάρα πολύ λίγα. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει. Άνεργος είναι ο μεγάλος μου γιος, ο οποίος είναι σε μια ηλικία. Ο μικρός είναι τέλος πάντων ακόμα μικρός. Ο μεγάλος είναι 24 χρονών. Σκηνοθέτης έχει σπουδάσει. Σαν τους συναδέλφους εκεί απέναντι που βλέπω. Λοιπόν, ξέρουν πάρα πολύ καλά οι νέοι τι μισθούς παίρνουν στα κανάλια. Λοιπόν, εμένα είναι άνεργος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορώ να σας πω ότι εγώ μπορώ να ζήσω να την καταργήσουν τελείως τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν έχω καμιά απολύτως αντίρρηση. Να την περιορίσουν στο ελάχιστο. Να ξέρουν όμως οι τηλεθεατές σας, οι ακροατές σας, ότι τότε θα δουν μέσα στο κοινοβούλιο την οικονομική ολιγαρχία, η οποία τώρα μεν ασκεί την επιρροή της διαμέσω τέλος πάντων των γνωστών κυκλωμάτων. Τότε θα είναι οι μόνοι οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια πολιτική κατάσταση. Λοιπόν, ας την καταργήσουν. Ρωτάει κάποιος άλλος, γιατί δεν γίνεστε όλοι βουλευτές μια γροθιά? Αν όλοι μαζί πείτε όχι στα μέτρα και στη Μέρκελ, κάτι μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, και αυτό, αν το θέλετε, είναι μια αιτίαση, η οποία εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι χωρίς κάποια βάση. Πράγματι, αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η αντιπολίτευση ερχόταν και έλεγε ότι να ενωθούμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση την οποία δέχεται η χώρα, διότι η χώρα βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς πολέμου με εχθρό τους δανειστές της, τότε ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Αλλά βλέπετε, παρά τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό. Μας κατηγορούν κάποιοι γιατί συγκυβερνούμε με το Πασόκ. Εγώ πολέμησα το Πασόκ από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, το ότι έχω πει εναντίον του Πασόκ, έτσι αν κάτσετε και ψάξετε να τα βρείτε. Λοιπόν. Όμως το γεγονός ότι δύο κόμματα που έχουν ευθύνη βεβαίως για εδώ που έφτασε η χώρα, όμως είναι αυτά τα οποία ξεπέρασαν τις διαφορές τους και τώρα που η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώνουν τις δυνάμεις τους παρά τα όποια λάθη γίνονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, αν το θέλετε, τον κοινό εχθρό εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα τα περί ενότητας, πείτε τα στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ονειρεύεται ότι θα ξεκινήσει την παγκόσμια επανάσταση από την Κουμουνδούρου. Είναι πολλοί που ρωτούν και προβληματίζονται. Και λένε, αν αντέχει ή όχι τελικά αυτή η κυβέρνηση, Πασόκ Μουδού. Και το λέω αυτό και με αφορμή πρόσφατες πρωτοβουλίες, προσέξτε αυτό που σας ρωτάω, πρόσφατες πρωτοβουλίες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να δρομολογήσουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και τι εννοώ συγκεκριμένα. Στέλνουν λοιπόν πρόσφατα 55 βουλευτές ένα μήνυμα προς το Μαξίμου ότι δεν πρόκειται να συνενέσουν σε αντιλαϊκά μέτρα. Και ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, να προχωρήσει σε ευνοϊκού χαρακτήρα ρυθμίσεις ως προς την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό έγινε πρόσφατα. Το ξέρω. Και λέω λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Μήπως δημιουργείται ένα εσωτερικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση αργότερα ή ακόμα και τώρα? Διότι όταν ξαφνικά πάνε να περάσουν ένα νόμο τεχνοκράτες
και βγαίνετε 22 βουλευτές και λέτε δεν ψηφίζουμε, δεν κάνουμε, και ξαφνικά λένε στείλτε μας προτάσεις, και αυτή τη βδομάδα θα στέλνετε εσείς ηλεκτρονικά με email τις προτάσεις σας. Δηλαδή πώς κάτι γίνεται. Συγχωρείτε, δηλαδή αυτό δεν είναι καλό? Ναι, είναι καλό. Αλλά λοιπόν, άμα είναι καλό. Αλλά όταν υπάρχουν από τη μία πλευρά, όταν υπάρχει τρόικα και λες ο τεχνοκράτης πρέπει να το κάνεις, βρες λύση. Και όταν γυρίζει η δικιά μας διαπραγματευτική ομάδα και στην τρόικα και λέει ότι ξέρετε κάτι, έχω πρόβλημα. Υπάρχουν 30, 40, 50 βουλευτές. Πολύ καλό είναι αυτό. Συγχωρείτε, ο κόσμος ψήφισε. Μήπως, ο ναι. κόσμος ψήφισε τους βουλευτές. Τέλος πάντων, ψήφισε τους εκπροσώπους του. Mm-hmm. Στο κοινοβούλιο δεν ψήφισε τους τροϊκανούς, έτσι δεν είναι, ούτε ψήφισε τους τεχνοκράτες. Σαφώς, σε, αλλά τελική ανάλυση, σε τελική ανάλυση, το να εκφέρουν οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι του λαού δηλαδή, την άποψή τους, εάν το θεωρήσουμε και αυτό ότι είναι κακό, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 2-3 μήνες, όταν ήθελε να κάνει ο Ομπάμα την επίθεση στον Άσαντ με τα χημικά, το Βρετανικό κοινοβούλιο, παρά το γεγονός ότι ο Κάμερον, ακολουθώντας, αν θέλετε, τη βρετανική παράδοση, έτσι, συνεμάχησε με τον Ομπάμα. Εντός εισαγωγικών, διότι ακόμα δεν είχε προχωρήσει όλη η διαδικασία, και είπε ότι και εμείς πράγματι συμφωνούμε να γίνει το χτύπημα εναντίον της Συρίας, και οι βουλευτές του δεν το ψήφισαν, διότι βεβαίως κουβαλούσαν όλοι τον εφιάλτη αυτού που έγινε με τον Τόνι Μπλερ, που απεδείχθη ας πούμε ότι χτυπήσαν τον Σαντάμ. Σας απαντάω λοιπόν. Ναι. Δηλαδή ο Κάμερον τι έπρεπε να κάνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός? Να διαγράψει τους βουλευτές, θα γινόταν ρεζίνη παγκοσμίως. Η ερώτησή μου είναι αν κατά την άποψή σας θα πρέπει να προβληματίζετε λίγο το επιτελείο της κυβέρνησης και να μην νομίζετε ότι μπορεί με τόσα και με τόσα άλλα το επιτελείο. Συγκεκριμένα. Έχουν θέματα να προβληματιστούν. Έχουν θέματα να προβληματιστούμε, και δόξα τω Θεώ τους έχουμε δώσει, ναι. τους έχουμε δώσει αρκετό υλικό για προβληματισμό. Ακούστε, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην κυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στον Υπουργό Οικονομικών, ασχέτως αν προσωπικά διαφωνούμε μαζί του σε μερικά ζητήματα, ή ασχέτως αν έχω εγώ την προσωπική άποψη, ας πούμε, ότι θα έπρεπε στη θέση του Υπουργού Οικονομικών να είναι κάποιος ο οποίος να είναι ψηφισμένος. Να έχει περάσει δηλαδή από την διαδικασία της λαϊκής ετοιμιγορίας, να μην είναι τεχνοκράτης. Δεν είμαστε απέναντι στον Στουρνάρα. Προσπαθούμε επικοδομητικά να δώσουμε, αν το θέλετε, τον σφιγμό της κοινωνίας και να τους πούμε αυτό που δυστυχώς οι ίδιοι δεν βλέπουν, όπως δεν το βλέπουν και όλοι οι τεχνοκράτες παντού στον κόσμο. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν είναι δηλαδή ότι οι δικοί μας είναι καλοί και κάποια είναι κακοί. Οι άνθρωποι έχουν άλλες, είναι αλλού καλοί. Έχουν άλλες δυνατότητες. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να τους πούμε, άκου να δεις αδερφέ, όταν κάποιος, ας πούμε, έχει ένα διαμερισματάκι, δύο διάρη και το έχει νοικιασμένο σε εσάς, για παράδειγμα, και εσείς δεν μπορούσατε να το πληρώσετε το ενίκιο και φύγατε. Και πλήρωνε βεβαίως φόρο για το ενίκιο, διότι το δήλωνε στην εφορία. Και τώρα διακόπτει την παροχή ρεύματος στο διαράκι το οποίο έχει, για να μην πληρώνει τουλάχιστον ΔΕΗ. Και έρχεσαι και του λες, θα πληρώνεις χαράτσι για ένα διαμερισματάκι το οποίο είχες και το οποίο σε έβαλε και μέσα. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτό κάπως πρέπει να διορθωθεί. Κάπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, για παράδειγμα, τα ηλεκτροδοτούμενα να έχουν μια διαφορετική μεταχείριση. Ή αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, να υπάρχουν κάπου αλλού κάποιες ελαφρύνσεις. Αυτό είναι ο στόχος ο δικός μας. Δεν είναι ούτε να ανατρέψουμε την κυβέρνηση, ούτε να διώξουμε τον Στουρνάρα, ούτε εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στον Σαμαρά, ο οποίος δίνει έναν αγώνα δύσκολο. Και σε τελική ανάλυση, αν δεν υπήρχε ο Σαμαράς, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε. Για σέφη να μου πει κάποιος κάποιον καλύτερο. Ξέρετε για ποιο λόγο το είπα? Διότι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όταν πάει ο δανειστής και λέει, για παράδειγμα, στον Υπουργό, ξέρεις κάτι, θέλω να κερδίσω από αυτή τη ρύθμιση, από αυτό το νόμο, θα το κάνεις για να κερδίσουμε αυτά τα λεφτά. Ο Υπουργός, αν δεν είχε ένα κύμα αντίστασης ήδη μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης, μπορεί να έλεγε, βάζω υποθετικά, και μπορεί να έλεγε ότι μην ανησυχείς, θα το κάνω. Τώρα όμως μπορεί να σκεφτεί και να πει στους δανειστές, ξέρετε κάτι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει. Αυτό λέω. Αυτό ρώτησα πριν. Να σας πάω όμως, γιατί υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Πείτε μας, λέει κάποιος κύριος εδώ, αυτό που λέγαμε και για τη βουλευτική αποζημίωση, για ποιο λόγο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να παίρνει μισθό 7.000 ευρώ έλεος. Αλλά είναι. Λοιπόν, ποια η άποψή σας για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία? Για να χειρουργηθώ άμεσα, έδωσα φακελάκι, κύριε Ντινόπουλε. Αλλιώς θα με χειρουργούσαν μετά από ένα μήνα. Για να μπορέσει ο αναισθησιολόγος, για να με προσέξει, μάλλον, συγγνώμη, ο αναισθησιολόγος, ξαναπλήρωσα φακελάκι. Αυτό είναι η δωρεάν υγεία? Ρωτάω. Στα σοδόρφε στα δύσκολα. Και έχετε και λύνετε τη γραβάτα. Βγάλω τη γραβάτα. Κοίτα να σου πω κάτι. Εδώ τώρα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι, ακούστε, εγώ στις φορές έχω χρειαστεί. Έχω πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και μπορώ να σας πω και σε συγκεκριμένα. Λοιπόν, και μπορώ να σας πω ότι πράγματι είδα εκεί πέρα ότι ο κόσμος καταβάλει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, εργαζόμενη και με πολύ δύσκολες συνθήκες.
Βεβαίως υπάρχουν παθογένειες στην υγεία, αλλά έχουν δίκιο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς έχω πληροφορίες ότι αναγκάζονται σε πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας ανθρώπους οι οποίοι είναι μιας κάποιας ηλικίας, δεν έχουν τη δυνατότητα να τους βάλουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και πιθανώς, λέω πιθανώς, το τονίζω, να χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε, αν το θέλετε, σε τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν όμως παθογένειες στον χώρο της υγείας. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ο Υπουργός, με τον δικό του τρόπο βεβαίως, να τις αντιμετωπίσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχει. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω το περιβάλλον του, θέλω να σας πω και το εξής. Κάνει μια προσπάθεια να συγκρουστεί, αυτή είναι αλήθεια, με το κατεστημένο της υγείας. Που το κατεστημένο της υγείας είναι δυνατό και το έχει δείξει και στο παρελθόν. Όμως, νομίζω ότι από τους ανθρώπους και από το ρεπορτάζ που βγαίνουμε εμείς και βλέπουμε καθημερινά, δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Ποια είναι η άποψή σας για την άθλια κατάσταση? Όχι, αυτή την ερώτηση τη διάβαζα. Μισό λεπτό, ήρθε άλλη μία. Πότε θα πάρουμε. Δεν την καταλαβαίνω. From New York, πότε θα πάρουμε. Πότε θα πάρουν φυσούνα και οι μετανάστες? Τώρα δεν την καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση. Προφανώς κάτι θέλει να πει για το μεταναστευτικό. Προφανώς θα λέει πότε θα έχουν το δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες της διασποράς. Δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση. Εάν αυτή εννοεί πάντως ο αγαπητός φίλος, ο υπερατλαντικός φίλος, ότι το ερώτημα είναι πότε θα μπορέσουν, είναι μια προσπάθεια την οποία είχε κάνει και στην προηγούμενη, αν δεν κάνω λάθος, θητεία, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, στην προπροηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην προπροηγούμενη. Δυστυχώς δεν υπήρξε τότε συμφωνία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι ένα ζήτημα όμως, πρέπει να το δούμε, να έχουν δικαίωμα ψήφου και οι Έλληνες της Διασποράς. Θέλω να σας πάω λίγο στην ΕΡΤ και να σας ρωτήσω αν το χειρίστηκε σωστά η κυβέρνηση έτσι όπως έκλεισε αυτό το μαγαζί. Γιατί εμείς το γνωρίζετε πολύ καλά, τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς από το. Και εσείς, συνάδελφος, ήσασταν, τα λέμε μαγαζιά. Έκλεισε λοιπόν αυτό το μαγαζί. Ήταν σωστός ο τρόπος που έκλεισε αυτό το μαγαζί και άνοιξε με αυτόν τον τρόπο που ανοίγει τώρα, ή όχι, κατά την άποψή σας? Δεν θα σας πω κάτι καινούριο. Το έχω διατυπώσει πάρα πολλές φορές ότι εγώ διαφώνησα με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ναι. Βεβαίως ήταν μια επιλογή η οποία υπήρξε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι παρά τη δική μου διαφωνία, πείτε ότι εγώ μπορώ να έχω άδικο, διότι το βλέπω το ζήτημα και λίγο συναισθηματικά, επειδή στην ΕΡΤ από εκεί ξεκίνησα την δημοσιογραφική μου πορεία. Βέβαια, να σας πω έτσι. Όχι, μου αρκεί που λέτε ότι διαφωνείτε. Θα το έχω πει πολλές φορές. Ναι, πάμε όμως. Εγώ πάντως απολύθηκα από την ΕΡΤ, να το ξέρετε, το 1992 επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι κι αν ακόμα ήταν αυτή η απόφαση, μπορεί να ήταν σωστή. Εγώ δεν λέω ότι ήταν κατά ανάγκη λάθος. Εγώ διαφώνησα. Όμως ο τρόπος που πάει να ανοίξει τώρα η νέα τηλεόραση δεν νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο που μας το λένε πολλοί όταν μας συναντάνε εμάς τους δημοσιογράφους. Πώς είναι δυνατόν, όταν δούλευε αυτή η ΕΡΤ όπως ήταν πριν, να βλέπουμε συναδέλφους δημοσιογράφους να βγαίνουν να κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ με τη φάτσα τους, να σχολιάζουν, να λένε και να κάνουν, επαναλαμβάνω, πολιτικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια να τους βλέπουμε στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Και όταν δεν εκλέγονται στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας Δημοκρατίας, να ξαναγυρνάνε πάλι και να ξαναβλέπουμε τις φάτσες τους στην κρατική τηλεόραση. Τώρα, και ρωτάει και ο κόσμος, αυτοί οι δημοσιογράφοι, κύριε Δινόπουλε, μπορούν να κάνουν αντικειμενική ενημέρωση όταν είναι σε ψηφοδέλτιο κόμματος και καλύπτει και πολιτικό ρεπορτάζ στην κρατική τηλεόραση? Όπως είναι ο τίτλος εκπομπής σου, έχω θέμα. Θα έλεγα ότι αυτό είναι θέμα. Ακούστε, θα μου επιτρέψετε μια προσωπική παρέμβαση εδώ πέρα. Εγώ υπήρξα πάντα δημοσιογράφος του ρεπορτάζ. Ποτέ δεν υπήρξα δημοσιογράφος παράγοντας ή, αν θέλετε, δεν έχω κάνει και ποτέ πολιτικό ρεπορτάζ στη ζωή μου. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν μπορώ να αρνηθώ το δικαίωμα σε κάποιον ο οποίος, τέλος πάντων, ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ να θελήσει να είναι και υποψήφιος στην πατρίδα του. Να βάλει υποψήφιος, αλλά να βάλει υποψήφιος. Και άμα δεν βγει, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, να μην ξαναδουλέψει? Πώς αντικειμενικός θα είναι αυτός? Από εκεί και πέρα στο κρίνει ο κόσμος. Με συγχωρείτε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν είναι κάποιος σωστός επαγγελματίας, δεν σημαίνει δηλαδή, ωραία, είμαι δημοσιογράφος, κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Σας είπα, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ στη ζωή μου. Μια ζωή ήμουνα στους δρόμους, όπου πήγαινα, τέλος πάντων. Ούτε υπήρξα δημοσιογράφος παράγων, ούτε υπήρξα δημοσιογράφος εκλέκτορας που είναι ορισμένοι. Και καλώς είναι οι άνθρωποι και να είναι μια χαρά εκεί που είναι. Αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε σε κάποιον ο οποίος κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Δοκίμασε να εκλεγεί ο άνθρωπος. Ήθελε να προσφέρει στον τόπο του. Δεν τον τίμησαν με την ψήφο. Στον τόπο του ή στο κόμμα του? Μα με συγχωρείτε, σε ποιο κόμμα, αγαπητέ μου? Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, ας πούμε, με ένα κόμμα στον νομό, δεν ξέρω σε ποιον.
δεν εκπροσωπεί τον κόσμο εκεί πέρα, δεν θέλει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Για όνομα του Θεού. Μετά δηλαδή αυτός επειδή δεν εκλέχθηκε, πρέπει να χάσει και τη δουλειά του. Ναι, αλλά σας ρωτάω πόσο ηθικό είναι ο κόσμος να βλέπει τον δημοσιογράφο. Εάν είναι σωστός επαγγελματίας, μπορεί και νομίζω ότι πολλοί εξ αυτών για τους οποίους αναφέρεται είναι σωστοί επαγγελματίες. Σε τελική ανάλυση κρίνει και ο κόσμος. Να κρίνει ο κόσμος γι' αυτό. Τζαμί πρέπει να γίνει ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αυτός εδώ ο τόπος υπήρξε και αν θέλετε αυτή η πατρίδα υπάρχει σήμερα χάρη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι πριν έτσι έχουμε την... πριν υπάρξει το νεότερο ελληνικό κράτος, υπήρξε η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, η οποία κράτησε και την Ελλάδα στα χρόνια της σκλαβιάς. Άρα λοιπόν η Ορθοδοξία είναι αυτή η οποία έχει αν θέλετε πολύ γερές βάσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν μου απαντήσατε όμως. Δεν σας απάντησα, ναι, διότι εδώ πέρα αν θέλετε... Υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι ναι, να γίνει τζαμί, κανένα πρόβλημα. Νομίζω με πάρα πολλές και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πιθανώς δεν θα είτε και μία ανάγκη η οποία έχει προκύψει από τα σύγχρονα δεδομένα τα οποία έχουν ευτυχώς ή δυστυχώς δημιουργηθεί στον τόπο αυτόν, με έτσι όλο αυτό το μεταναστευτικό πρόβλημα το οποίο υπήρξε και το οποίο έτσι η κυβέρνηση, ειδικά η κυβέρνηση η προηγούμενη, το όξινε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν θέλετε, σταθερή είναι η αιμονή μου στην άποψη ότι η Ορθοδοξία είναι αυτή η οποία είναι σύμφυτη με τον Ελληνισμό και είναι αυτή την οποία και εμείς ως πολιτικά πρόσωπα πρέπει πράγματι πάρα πολύ και να σεβαστούμε και να εκτιμήσουμε και να ενισχύσουμε. Ξέρετε, αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, το κοινωνικό πρόβλημα και εν πωλής και η κρίση η οποία περνάει η πατρίδα μας τώρα θα ήταν πολύ οξύτερη. Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο θα δημιουργήσει ή όχι προβλήματα? Κοιτάξτε τώρα, για το αντιρατσιστικό γίναν τόσα και τόσα. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι κάποιοι λέγανε και τι δεν λέγανε και κάποιοι φύγανε από την κυβέρνηση ή εν πάση περιπτώσει διέριξαν τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση, ενώ τη Δημάρ με αρχής γενομένης με το ρατσιστικό νομοσχέδιο. Λοιπόν, απεδείχθη ότι η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίστη χωρίς την ανάγκη ενός ρατσιστικού νομοσχεδίου. Όμως, αυτό το οποίο, το νομοθέτημα το οποίο φέρνει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αθανασίου, εγώ έτσι μια πρώτη ματιά μπόρεσα μέχρι στιγμής να του ρίξω, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αν υπάρξει μια γενικότερη κοινοβουλευτική συνένεση γύρω από αυτό, θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο θα είναι θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα καλά. Εδώ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Στην προσπάθεια που κάνετε να είστε και δίπλα στους πολίτες, γιατί πραγματικά ο κόσμος λέει σήμερα ότι οι πολιτικοί δεν είναι δίπλα στους πολίτες, χάνονται. Και παλιότερα ήταν. Και παλιότερα λέγανε μας θυμούνται όταν είναι για τις εκλογές και μόλις βγαίνουν μας ξεχνούν. Το λένε και αυτό. Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια. Ακούστε, η μεγάλη δύναμη του πολιτικού είναι αυτό που σας είπα και προηγούμενα και το λέω έτσι με διάφορους τρόπους. Ότι η μεγάλη δύναμη του πολιτικού είναι η επαφή με τον κόσμο και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας της ίδιας. Τώρα από εκεί πέρα και μπρος υπάρχουν και τα ισχυρά οικονομικά κέντρα που πολλές φορές μπορεί να ενισχύουν κάποιες πολιτικές καταστάσεις. Εμείς τουλάχιστον είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε στην άμεση επαφή με τον κόσμο. Καλή συνέχεια λοιπόν στο έργο σας. Κυρίες και κύριοι και σε εσάς που μας παρακολουθήσατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο email της εκπομπής εχοθέμα2011@gmail.com και φυσικά διάβασα όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούσα σήμερα. Καλό σας απόγευμα, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή.